Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή μεταξύ μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, για ένα θέμα που απασχολεί τον τελευταίο καιρό, την τελευταία περίοδο, την κυβέρνηση, την κοινωνία και όλους εμάς. Θα μιλήσουμε για το πώς είναι να είσαι πρόσφυγας στην Κρήτη, παρέα με τον Ναΐμ Χούρου, διερμηνέα, και τον Χάλετ Ταχίρ. Είσαι κοινωνικός ανθρωπολόγος. Ναι. Καλησπέρα και στους δύο. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα εδώ. Καλησπέρα και εμείς ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Καλησπέρα. Θα μου επιτρέψεις, Χάλετ, να ξεκινήσω με τον Ναΐμ. Ναι. Με την ιστορία του, με το πώς έφτασε εδώ, με το πώς επέλεξε στην Ελλάδα. Το ότι πώς επέλεξα την Ελλάδα, την επέλεξα για κάποιους λόγους. Είναι μερικοί, ας πούμε, γενικά η Κρήτη την αισθάνομαι ότι σαν να είμαι στην πατρίδα μου. Έχουμε το ίδιο κλίμα, τα ίδια βουνά και ακούγοντας από τους παππούς μου, ας πούμε, οι Έλληνες και οι Κούρδοι έχουμε κοινά πράγματα, ας πούμε, είτε σε κουζίνα, είτε σε μουσική, είτε σε... Κάπως έτσι την επέλεξα την Ελλάδα. Είσαι λοιπόν Κούρδος. Ναι. Από τη Συρία. Ναι, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, από το Αφρίν συγκεκριμένα. Πώς γίνεται αυτό? Τι εννοείς πώς γίνεται αυτό? Σαν Κούρδος, ας πούμε, δεν έχετε κάποια έτσι... Ναι, δεν έχουμε πατρίδα. Πατρίδα, δεν έχετε κάποιο έδαφος. Ήταν ο κύριος λόγος που με οδήγησε για να φύγω. Ήταν, δηλαδή, με λίγα λόγια, πρόσφυγας στον τόπο που γεννήθηκα. Πρόσφυγας μες στο σπίτι μου, μες στο χωριό μου. Πιεσμένοι σαν λαός οι Κούρδοι από όλες τις πλευρές, είτε της Τουρκίας, είτε της Σύριας, γιατί είτε δεν έχουν έδαφος, δεν έχουν μία πατρίδα ουσιαστικά. Ναι, και ήμουνα πρόσφυγας και εκεί, οπότε... Επέλεξες ένα καλύτερο μέρος ουσιαστικά. Ναι, να είμαι πρόσφυγας αλλού, ας πούμε, που θα είναι λιγότερο, ας πούμε, δεν θα κινδυνεύω, δεν θα με κοιτάνε όπως με κοιτούσαν εκεί πέρα, ας πούμε. Άρα λοιπόν και εκεί βίωνε σε ρατσισμό, θα λέγαμε. Ναι, μπορείτε να το πεις, ρατσισμό. Βίωνα ρατσισμό. Κατά κάποιο τρόπο είσαι σε κίνδυνο να πάσα στιγμή. Λόγος ότι δεν... ας πούμε, εγώ είμαι Κούρδος και η Συρία είναι αράβικη χώρα κτλ. Αυτό. Πριν πόσα χρόνια ήρθες εδώ? Πριν 10 χρόνια. Και πώς ξεκίνησες τη ζωή σου εδώ? Πώς ξεκίνησε τη ζωή μου? Αρχικά ήταν δύσκολα. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ μέχρι να μάθω τα ελληνικά. Γιατί είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, νομίζω, για οποιοδήποτε πρόσφυγας. Είναι αρχικά η γλώσσα, εκεί που βρίσκεσαι, άμα δεν ξέρεις τη και γλώσσα. Και τα ελληνικά είναι μια πολύ δύσκολη γλώσσα, θα λέγαμε. Είναι επίσης τα ελληνικά μια από τις... Νομίζω ότι τις πιο δύσκολες γλώσσες είναι τα ελληνικά. Όσο ζορίστηκα να πω ότι έμαθα τα αράβικα, άλλο τόσο ζορίστηκα να μάθω τα ελληνικά. Βρήκα τρόπο όμως, ασχολήθηκα, ζορίστηκα. Έμαθα τα ελληνικά βλέποντας παιδικά τηλεόραση, μουσική. Με αυτούς τους τρόπους έμαθα τα ελληνικά. Μόλις άρχισα και έμαθα τα βασικά, ας πούμε, την ελληνική γλώσσα, άρχισα να καταλάβω. Μου ήταν πιο εύκολα να ψάχνοντας για μια εργασία, ψάχνοντας οτιδήποτε, ακόμα σε μια υπηρεσία, να πάω να ανανέωσω, ας πούμε, την άδεια παραμονής που έχω. Mm-hmm. Άμα δεν υπάρχει επικοινωνία, είναι δύσκολο. Ναι. Και τι δουλειά έκανες τότε? Τότε, εγώ στη πατρίδα μου δούλευα ράφτης. Οικογενειακή επιχείρηση
στη Συρία, οπότε από μικρό την ήξερα, από μικρός. Εδώ αρχικά δούλεψα για ένα διάστημα σαν ράφτης. Μετά έβλεπα ότι αυτή η δουλειά δεν μπορώ να υποστηρίξω τον αυτό μου με το συγκεκριμένο επάγγελμα και έπρεπε να μάθω άλλη δουλειά και αναγκαστικά δούλευα ως βοηθός σε εργοστάσιο με σίδρα κτλ. Εντάξει, έμαθα τη δουλειά. Ήμουνα κοντά 2 χρόνια βοηθός σίδρας και μετά από εκεί και πέρα εξελίχθηκε και δούλευα στο Λούνα Πάρκ που έχουμε στο Ηράκλειο, το Λούνα Πάρκ Κατερίνα. Δούλευα για κάπως σε καιρό, δούλευα καμιά 8 χρόνια εκεί. Απόκτησα δυνατές σχέσεις από εκεί, έχω καλούς φίλους, δυνατές σχέσεις έχω κάνει εκεί και ανθρώπους που ακόμα είναι στο πλευρό μου, είναι στην παρέα μου, είναι κοντά μου, με στηρίζουν, τους πολύ στηρίζω. Σημαντικό αυτό που μας λες και μας λες ότι δυσκολεύτηκες να μάθεις τη γλώσσα, ότι η ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Παρ' όλα αυτά κατέληξες να είσαι διερμηνέας και να βοηθάς τους ανθρώπους αυτούς που κάποτε και εσύ βρέθηκες στη θέση τους. Ακριβώς αυτό. Επειδή όταν ήρθα εγώ, ας πούμε, δεν είχε αυτό το πολύ προσφυγικό και δεν υπήρχαν οι διερμηνέοι. Ήταν για μας πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για να καταλάβουμε, ας πούμε, οτιδήποτε, ένα γράμμα, ένα μήνυμα, να μου έρθει στο κινητό, να με τρώει η αγωνία, να καταλάβω τι είναι και να μην μπορέσω. Και να προσπαθήσει ο διπλανός μου, ας πούμε, ο συνάδελφος ή οποιοδήποτε Έλληνας να μου τα εξηγήσει, ας πούμε. Ήταν πολύ δύσκολα, οπότε μετά που έμαθα τα ελληνικά, ας πούμε, θυμάμαι κάποιες φάσεις που τυχαίναν μου μιλάγανε και εγώ δεν καταλάβαινα και τώρα τα θυμάμαι και γελάω πόσο απλά ήτανε. Φυσιολογικό. Αλλά η διαφορά είναι ότι δεν καταλάβαινε τι μου λένε. Χάλεντ, εσύ οι γονείς σου ήρθαν εδώ από... Σουδάν. Από το Σουδάν. Και εσύ γεννήθηκες εδώ. Εγώ είμαι γεννημένος, ναι, εδώ, στην Αθήνα. Σπούδασες εδώ. Ναι. Έχτισες τη ζωή σου εδώ. Ναι, εδώ μεγάλωσα. Όλη μου ζωή εδώ. Ναι. Τους γονείς σου τι τους οδήγησε να έρθουν στην Ελλάδα? Τους γονείς μου. Οι γονείς μου είναι οικονομικοί μετανάστες. Ήταν. Αυτό που τους οδήγησε είναι μια καλύτερη ζωή. Ούτως ή άλλως η μετανάστευση είναι... Εσύ επέλεξες να ασχοληθείς με την κοινωνική ανθρωπολογία, σωστά? Σπούδασες στην Αθήνα και εργάζεστε και οι δύο, θα έλεγα τώρα, στην βοήθεια στο να βοηθάτε τους ανθρώπους που έρχονται πλέον εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο να προσαρμοστούν εδώ. Εσύ ασχολείσαι με την μετάφραση, με το κομμάτι της μετάφρασης και εσύ ασχολείσαι με το κομμάτι της εκπαίδευσης των μικρών παιδιών, σωστά? Ναι. Και πώς επέλεξες να το κάνεις αυτό, πώς προέκυψε όλο αυτό στη ζωή σου? Η κοινωνική ανθρωπολογία ή το προσφυγικό? Το προσφυγικό, θα έλεγα. Το προσφυγικό προέκυψε στη ζωή μου γιατί είναι ένα, θα το έλεγα ένα, αν και οι γονείς μου δεν ήταν πρόσφυγες, αλλά είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Από τη μεριά των γονιών σου, θα λέγαμε. Από τη μεριά των γονιών μου, ναι. Ούτως ή άλλως και οι γονείς μου, δηλαδή όποιος μεταναστεύει για ένα καλύτερο μέρον, ένα καλύτερο μέλλον. Φυσικά. Ούτως ή άλλως αναγκάζεται να φύγει από την πατρίδα του, ούτως ή άλλως ελπίζει για κάτι καλύτερο. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν υπάρχει ένας εξαναγκασμός. Ή αν φεύγω με τη δικιά μου θέληση. Ούτως ή άλλως, εξαναγκασμός είναι και ο ένας, εξαναγκασμός είναι και ο άλλος, γιατί άμα τα πράγματα είναι άσχημα, για παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα, όλοι θα φύγουμε, θα πάμε κάπου αλλού. Φυσικά. Οπότε ναι, είναι ένα κομμάτι της, θα έλεγα, της δικιάς μου ιστορίας, εντός πολλών εισαγωγικών. Έτσι, θα λέγαμε ότι είναι λίγο πιο προσωπικό. Ναι. Και προσωπικό, αλλά και επαγγελματικό από την άλλη. Αλλά ναι, ήταν και κάτι, ένα προσωπικό στοίχημα από την άποψη ότι θέλω να βοηθήσω κι εγώ αυτοί οι άνθρωποι να πάνε καλύτερα και να ενταχθούν στην κοινωνία και να προσπαθήσουν κι αυτοί και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον.
Για να καταλάβει και ο κόσμος καλύτερα τι κάνεις εσύ, εσύ αναλαμβάνεις τα παιδιά, τα προσφυγόπουλα που έρχονται εδώ. Ουσιαστικά την ευθύνη την έχεις εσύ στο να πάνε στο σχολείο, στο να μιλήσεις με τους δασκάλους, στο να. Ό,τι χρειαστούν τέλος πάντων αυτά τα παιδιά. Έχεις εσύ την ευθύνη παρέα με τους γονείς πάντα. Έτσι δεν είναι? Ναι, κάπως έτσι. Εγώ αυτό που κάνω είναι να. Αυτό που κάνω, ναι, είναι να τους γράφω στα σχολεία. Μπορεί την πρώτη μέρα να τους. Να πάω μαζί τους στην Ολυμπία και να είμαι μαζί τους. Μετά, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τα στηρίξουμε αυτά τα παιδιά βοηθώντας τους δασκάλους, τους εκπαιδευτικούς να καταλάβουν αυτά τα παιδιά, τα παιδιά να καταλάβουν την ελληνική κοινωνία. Οπότε είμαι κάπως σαν διαμεσολαβητής ανάμεσα σε αυτούς τους δύο διαφορετικούς κόσμους. Πόσο δύσκολο είναι να δουλεύεις παρέα με αυτά τα παιδιά, τα προσφυγόπουλα? Πόσο δύσκολη είναι η προσαρμογή τους στο σχολείο? Πόσο εύκολο είναι για αυτά να πάνε, αρχικά είναι αντιμέτωπα με μια τεράστια αλλαγή. Αλλαγή χώρας, αλλαγή σπιτιού, αλλαγή περιβάλλοντος, τα πάντα. Οπότε τους ζητούν εκείνη τη στιγμή να πάνε σε ένα σχολείο που ούτε καν μερικά παιδιά δεν γνωρίζουν τη γλώσσα. Πόσο δύσκολο είναι? Δεν είναι δύσκολο γιατί τα παιδιά μαθαίνουν γρήγορα. Δεν έχουν πρόβλημα. Εμείς οι ενήλικες έχουμε το πρόβλημα. Τα παιδιά και συναισθηματικά είναι σε ένα τελείως διαφορετικό. Σε μια διαφορετική θέση. Δηλαδή, πολύ εύκολα προσαρμόζονται, πολύ εύκολα έρχονται σε επαφή με άλλα παιδιά. Η γλώσσα δεν είναι ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα για αυτά. Δεν είναι. Όχι. Νομίζω, ειδικά στο δημοτικό. Μάλλον στο δικό μας το μυαλό φαντάζει τόσο μεγάλο. Νηπιαγωγείο, δημοτικό, εκεί αυτές οι ηλικίες είναι πολύ εύκολα, προσαρμόζονται πολύ εύκολα τα παιδιά. Δηλαδή μετά από πάρα πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα έχουν προσαρμοστεί, έχουν ενταχθεί, έχουν μάθει και κάποια τις πρώτες λέξεις, είναι έτοιμοι δηλαδή. Τα μεγαλύτερα παιδιά, ηλικίες 14-15 ετών που έχουν μάθει έτσι και λιώς τη γλώσσα τη μητρική τους, πόσο εύκολα προσαρμόζονται εδώ και στη γλώσσα και στο σχολείο και στην κοινωνία? Εντάξει, τα μεγαλύτερα παιδιά, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο πιο δύσκολα εντάσσεται, γιατί έχει μάθει σε κάτι τελείως διαφορετικό. Εντάξει, τα μεγαλύτερα παιδιά, όταν είσαι και έφηβος, είναι λίγο περίεργο για σένα, είναι μια περίεργη ηλικία, ούτως ή άλλως η εφηβεία. Έτσι κι αλλιώς. Ναι, έτσι κι αλλιώς, οπότε, εντάξει, υπάρχει μια δυσκολία. Υπάρχει και μια δυσκολία και από το σχολείο να ανταπεξέλθει, γιατί το γυμνάσιο και το λύκειο είναι άλλες τελείως διαφορετικές βαθμίδες. Δεν υπάρχουν αυτά τα εργαλεία που υπάρχουν στο δημοτικό ή στο νηπιαγωγείο. Είναι καθαρά διδασκαλία. Στο λύκειο μπορεί να τύχει κάποιος και ένας πρόσφυγας να μπει και να κάνει αρχαία ελληνικά, που εδώ το καταλαβαίνουμε εμείς, δεν το καταλάβει. Δηλαδή είναι λίγο, ναι. Αλλά προσπαθούν, τα παιδιά προσπαθούν και η σχολική κοινότητα προσπαθεί να τα εντάξει μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Είναι λίγο άκαμπτο το πλαίσιο, αλλά στην Κρήτη οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται. Και έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα. Θέλουν να τους βοηθήσουν, οπότε υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια. Υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια, ναι. Ευχαριστώ αυτό. Εννοείται ότι οι εκπαιδευτικοί θα προσπαθήσουν και πολύ φιλότιμο εκ μέρους τους, αλλά η ελληνική κυβέρνηση τι προβλέπει για αυτά τα παιδιά? Υπάρχουν κάποια, ας πούμε, θα λέγαμε, τμήματα ένταξης? Ναι, υπάρχουν τάξεις υποδοχής για αυτά τα παιδιά, για να μάθουν ελληνικά. Υπάρχει η νομοθεσία αυτή, προβλέπεται, απλά πρέπει να μαζευτούν πάνω από, νομίζω, ή 7 ή 8 παιδιά σε ένα σχολείο. Α, σε ένα σχολείο. Ναι. Και είναι εύκολο αυτό, συμβαίνει συχνά? Να μαζευτούν δηλαδή παιδιά τα οποία δεν μπορούν να μιλήσουν ελληνικά καθόλου, δηλαδή δεν έχει σημασία άμα είναι πρόσφυγας, μπορεί να είναι και από άλλη χώρα. Όσον αφορά την ψυχολογία αυτών των παιδιών, τι προβλέπετε, πόσο υποστηρίζονται αυτά τα παιδιά από την κυβέρνηση?
και από την τοπική έτσι, κοινωνία. Όταν λέτε ψυχολογία, τι εννοείτε? Ψυχολογία δηλαδή, των παιδιών. Συναισθηματικά, όταν... άμα είναι κάπως ή αν έχουν ακριβώς, κάποια θέματα. Όταν φεύγεις από κάπου που έχεις βιώσει καταστάσεις πολέμου. Όταν φεύγεις από κάπου που δεν ξέρεις και αν θα ζήσεις στο ταξίδι αυτό που κάνεις για να πας κάπου αλλού, σίγουρα σου μένουν κάποια τραύματα. Συμφωνώ, ναι. Και πόσο μάλλον όταν είσαι μια παιδική ψυχούλα που δεν ξέρεις καν τι σου συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Αυτά τα παιδιά χρειάζονται κάποια ψυχολογική υποστήριξη, σίγουρα. Και φυσικά οι ενήλικοι, αλλά πόσο μάλλον τα παιδιά. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως το πρόγραμμα Εστία παρέχει κοινωνικούς λειτουργούς. Η κοινωνική λειτουργή διαμορφώνουν δίκτυα με ψυχολόγους, με δημόσιους φορείς υγείας. Υπάρχει δηλαδή ένα τεράστιο δίκτυο το οποίο υποστηρίζει αυτούς τους ανθρώπους και τους ενήλικες αλλά και τα παιδιά. Δεν είναι... Αλλά τα παιδιά... είναι αυτό που σας είπα. Προσαρμόζονται πολύ εύκολα. Πολύ πιο εύκολα από ξεχνάνε και προχωράνε στη ζωή τους. Και μου είχε κάνει και μια τρομερή εντύπωση κάποια στιγμή που είχαμε... Ήταν ένα project, τέλος πάντων, το οποίο... ήταν μια δράση που ήταν να κάνουμε εδώ στο Ηράκλειο με το πρόγραμμα. Και είχαν έρθει κάποια παιδιά και κάποιοι νέοι, οι οποίοι βλέπανε κάποιες εικόνες και έπρεπε μέσα από αυτές τις εικόνες να πούνε τι τους θυμίζουν αυτές οι εικόνες και να ας πούμε, να αρχίσουν να λένε, ας πούμε, τι είναι αυτό που νιώθουν μέσα από αυτές τις εικόνες. Τι είναι αυτό που τους έρχεται πρώτα στο μυαλό. Πρώτα στο μυαλό, ακριβώς. Όλοι μας, ακόμα κι εγώ, είχα στο μυαλό μου ότι αυτή η εικόνα ήταν συνταρακτικές εικόνες, μετανάστευσης, προσφυγιάς κτλ. Και λέω κατευθείαν ότι θα τους έρθουν πολύ άσχημες αναμνήσεις και ίσως είναι πολύ άσχημο αυτό. Αυτό είναι το πρώτο στερεοτοπικό που είχα εγώ στο μυαλό μου. Ήταν το στερεότυπο αυτό. Ούτε ένας δεν μίλησε για αυτό το πράγμα. Όλοι μιλήσαν για ελπίδα, για εξέλιξη και πώς για πρόοδο. Πολύ ελπιδοφόρο. Βέβαια, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να πάει μπροστά. Δεν μπορεί να μείνει πίσω. Πόσο μάλλον αυτοί οι άνθρωποι που ακριβώς φεύγουν από κάτι πολύ... Μια κόλαση θα λέγαμε, γιατί ο πόλεμος είναι κόλαση. Ο πόλεμος δεν είναι... Δεν πρέπει να υπάρχει. Αν θέλουμε να σεβόμαστε την ανθρώπινη φύση μας, γιατί δεν προσφέρει τίποτα καλό. Και πόσο μάλλον για τα παιδιά αυτά. Και είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό που μας λες, Χάλεντ, γιατί μας δίνει την έτσι αίσθηση ότι αυτά τα παιδιά έχουν πραγματικό μέλλον μπροστά τους. Και συναισθηματικά και πνευματικά και επαγγελματικά. Και μπράβο σας που τους υποστηρίζετε έτσι. Και υποστηρίζετε αυτά τα παιδιά έτσι. Εσύ, Ναΐμ, μας είπες πριν ότι είχατε μία οικογενειακή επιχείρηση στη Συρία, έτσι, ναι, δεν ναι, είναι? Ναι. Η οικογένειά σου έμεινε πίσω. Όταν έφυγα εγώ, η οικογένειά μου παρέμεινε πίσω, ναι. Εντάξει, εγώ μπορείς να πεις ότι και στα 15 μου ασχολιόμουν και λίγο με το ότι στο σχολείο, ας πούμε, απαγορεύονταν να μιλήσω τη κουρδική γλώσσα, εγώ μιλούσα. Δηλαδή, είχα πολλές αναβολές από το σχολείο για τον ίδιο ήσουν λόγο. Ήσουν πιο αντιδραστικό στοιχείο. Ήταν κάτι που δεν μπορούσε να μου το απαγορεύσουν, ας πούμε, να μιλάω τη γλώσσα μου, ας πούμε, στον αδερφό μου ή στο οποιοδήποτε συμμαθητή. Και είχα θέματα γενικά με αυτό με το πολιτικό κομμάτι της Συρίας, ας πούμε, ότι είμαι Κούρδος και δεν μπορούσα, δηλαδή, δεν μπορούσα να τα αποδεχτώ με τίποτα τις κανόνες που... Ας πούμε, δεν πρέπει να μιλάω τη γλώσσα μου, πρέπει, ας πούμε, όταν είναι θρησκευτικά να το μυαλό εκεί, να μην μιλάω ή να μην... Και ήμουν λίγο από μικρός, είχα αντίδραση σε όλα αυτά. Έφτασε σε σημείο που είχαν καταλάβει και οι γονείς μου ότι κάποια στιγμή ούτε οι γονείς μου θα μου κάνουν, ας πούμε, το πολύ έλεγχο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Οπότε ήταν και αυτοί να συμφωνήσουν με κάποιο τρόπο ή να με απομακρύσουν από το συγκεκριμένο, ας πούμε, θέμα για λόγος ασφάλειας, γιατί για το καλό μου.
Ναι, και απαγορευόταν, αυτό... Συγγνώμη που σε διακόπτω. Απαγορευόταν να μιλάς τη γλώσσα σου στο σχολείο μέσα ή γενικότερα? Γενικότερα. Γενικότερα απαγορευόταν. Μετά ήταν κάπως πιο ελεύθερα, αλλά στο σχολείο απαγορεύεται να μιλάς τη γλώσσα σου. Και να φανταστείτε, δηλαδή δεν υπήρχαν, ας πούμε, στην περιοχή που μέναμε εμείς και στο σχολείο που ήμασταν, δεν υπήρχε ούτε ένα παιδί να είναι η καταγωγή του Άραβα Σύριος. Όλοι ήμασταν Κούρδοι. Και έπρεπε να μην μιλάω καν τη γλώσσα μου, τη Κούρδικη. Χωρίς να το καταλάβεις, ας πούμε, ένας συμμαθητής που μετά, ας πούμε, το βλέπεις έξω και μιλάτε... Μπορεί να σου βγει και αυθόρμητα. Μπορεί να σου βγει και αυθόρμητα και να τιμωρηθείς αυτό και... Πόσο μάλλον εγώ είχα αντιδράσει στο συγκεκριμένο και κατέληξε που έπρεπε να φύγω. Γι' αυτό μείναν οι γονείς μου πίσω και έφυγα εγώ και μετά αρχής πολέμου αναγκάστηκαν να φύγουν και οι γονείς μου. Οι γονείς μου αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Γερμανία. Πρόσφυγες είναι και αυτοί στη Γερμανία. Εντάξει. Εσύ όταν ήρθες εδώ ήταν ο τελικός προορισμός σου? Ή είχε σκοπό να έρθεις εδώ να κάτσεις λίγο και μετά να πας σε κάποια άλλη χώρα? Εμένα μπορώ να σου πω ότι ήταν ο τελικός και το επέλεξα. Δηλαδή πριν ξεκινήσω είχα επέλεξει ότι θα πάω να ζήσω στην Ελλάδα. Αλλά οι περισσότεροι πρόσφυγες που έρχονται τώρα εδώ δεν είναι ο τελικός τους προορισμός η Ελλάδα. Θέλουν να πάνε κάπου αλλού. Ναι, ένα μεγάλο βαθμό, μπορούμε να πούμε 80% το προσφυγικό πληθυσμό δεν είναι περαστικός από εδώ. Όπως ας πούμε, φεύγοντας από τις χώρες του, είτε από το Ιράκ στην Τουρκία, από τη Συρία στην Τουρκία και αποχωρούν από την Τουρκία η Ελλάδα, το επόμενο στάσιμο νομίζω ότι είναι και... Δηλαδή όλοι θέλουν να φύγουν, δεν είναι κάποιος που θέλει να κάτσει εδώ. Απλά μόνο για τυπικούς λόγους νομίζω παραμένουν εδώ, για κάποια έγγραφα, μέχρι να εγκριθεί κάποιο άσυλο ή να υπάρχει κάποιο νόμο να τους επιτρέψει να μπορέσουν να φύγουν, να συνεχίσουν το ταξίδι τους, αλλά... Έχω ακούσει από διάφορες πρόσφυγες ότι δεν είναι ο προορισμός τους να μείνουν εδώ στην Ελλάδα. Εσύ έχεις αδέρφια? Έχω, ναι. Και εκείνα πρόσφυγες? Ναι, ναι, είναι όλοι. Όλοι οι γονείς μου είναι στη Γερμανία. Τα αδέρφια μου, ο πατέρας μου, η μάνα μου. Όλη σου η οικογένεια. Επικοινωνία? Υπάρχει επικοινωνία. Πηγαίνω, τους βλέπω, έρχονται αυτοί. Εντάξει. Και δεν έτσι σκοπεύετε κάποια στιγμή να πάτε είτε εκεί είτε εδώ όλοι μαζί να ξανασμίξετε? Η αλήθεια είναι, μου έχουν κάνει πολλές φορές την πρόταση και δεν νομίζω ότι μπορώ μετά από τόσα χρόνια εδώ πέρα να επιβιώσω στη Γερμανία και πόσο μάλλον στην αρχή δεν ήθελε τη συγκεκριμένη Γερμανία, ας πούμε. Δηλαδή, άμα ήταν, για μένα είναι δύσκολο να πάω, ας πούμε, να αλλάξω τόπο, να φύγω από την Κρήτη, να πάω να ζήσω στο π.χ. στην Αθήνα, είναι δύσκολο. Τόσο δύσκολο, ε? Είναι δύσκολο για μένα. Φυσικά, μετά από τόσα χρόνια έχεις αγαπήσει αυτόν τον τόπο. Καταρχήν, κακά τα ψέματα, εγώ δεν αισθάνομαι ότι είμαι πρόσφυγας μετά από τόσο καιρό, μετά από τόσα χρόνια. Στις παρέες μου, στο κύκλο που είμαι, ας πούμε, με τους φίλους μου κτλ. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι πρόσφυγας. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελείται από Έλληνες και πρόσφυγες, από συντοπίτες σου, από κριτικούς? Ένα 80% από κριτικούς. Έχω κάνει δύο φίλους από την πατρίδα μου, που είναι και αυτή πολλά χρόνια εδώ, δύο είναι μόνο. Κατά τα άλλα, πιο πολύ με τους πρόσφυγες έρχομαι σε επαφή λόγω σε τη δουλειά μου, λόγω στο επάγγελμά μου. Κατά τα άλλα, δηλαδή μπορεί να, ας πούμε, πριν ασχοληθώ κανονικά επίσημα σαν διερμηνέας, πριν ασχοληθώ με το κομμάτι της μετάφρασης και της διερμηνέας, μπορεί να προσπαθούσαν μέρες για να μην μιλάω τη γλώσσα μου. Και ας πούμε κάποιος να χτυπήσει το τηλέφωνο μου και να το σηκώσω, να πω ναι, ας πούμε, και να είναι η μάνα μου, να μου πει τι είπες. Ναι, είναι έτσι. Έχεις βιώσει το ρατσισμό στην Κρήτη? Στην Κρήτη δεν έχω βιώσει ρατσισμό συγκεκριμένα στην Κρήτη. Αλλά στην Ελλάδα έχω βιώσει. Να πούμε ότι έχεις μείνει και σε άλλα μέρη. Δεν έχεις... Ναι. Έρθει κατευθείαν στο Ηράκλειο. Όχι, έχεις όχι. Μείνει και σε άλλα έχω μέρη. Έχω μένει σε άλλα μέρη και λόγω δουλειές έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Από νησιά, Βόρεια Ελλάδα, στην Αθήνα, έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Δεν αγάπησα πουθενά όσο αγάπησα την Κρήτη. Είμαι πολλά χρόνια εδώ στην Κρήτη.
στην Κρήτη δεν έχω βιώσει ρατσισμός. Στο παρελθόν έχω βιώσει ρατσισμός και κάπως μπορούσα να το δικαιολογήσω αυτό το ρατσισμό που βίωσα εγώ, κατηγορώντας κάποιους, ας πούμε, πρόσφυγες που ανήκουν σε κάποιες ομάδες, είτε, ας πούμε, να κάνει κάποια παρανομία, είτε να κάνει οτιδήποτε, να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, να οδηγήσει τον Έλληνα ή τον κριτικό να αντιδράσει, ας πούμε. Και να αντιμετωπίσω εγώ την αντίδραση του συγκεκριμένου πρόσωπου για την πράξη των αλλωνών. Αλλά, εντάξει. Οπότε κάπως δικαιολογείς την κατάσταση. Κάπως τη δικαιολογώ την κατάσταση, ναι, έτσι είναι και δεν λέω ότι δεν θα υπάρχει, ας πούμε, κάποιος άλλος. Μπορεί να κάποιος να αγαπήσει την πατρίδα του και από τα λεγόμενα, γιατί να πούμε και κάτι άλλο, ότι αυτά που, ας πούμε, που ξέρουμε εμείς, επειδή είμαστε στη συγκεκριμένη δουλειά, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν. Δεν ξέρει τι είναι ο πρόσφυγας, δεν ξέρει, ας πούμε, τι κάνουν, πού βρίσκονται. Μπορεί να αισθάνεται, ας πούμε, απειλή, μπορεί να αισθάνεται οτιδήποτε, μπορεί να αισθάνεται ότι κάτι κακό θα συμβεί στη πατρίδα του. Και αυτός να έχει μια αντίδραση ρατσιστική. Δεν θα μπορέσω εγώ να πω ότι ο συγκεκριμένος, ας πούμε, είναι ρατσιστής, επειδή έβγαλε, ας πούμε, προς το πρόσωπό μου το ρατσισμό του. Οπότε υπάρχει το ρατσισμό, τώρα δεν είναι απλά μια λέξη να του πούμε, είναι μεγάλο. Δηλαδή ιστορία. Ναι, δηλαδή π.χ. ας πούμε αυτό που γίνεται στα νησιά, εγώ μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους που είναι από το ίδιο το νησί, που ας πούμε όλο το νησί είναι πόσοι και άλλο τόσους πρόσφυγες είναι εκεί. Έχει δίκιο. Μπορώ να πω ότι έχει δίκιο ο άνθρωπος που βγαίνει, ας πούμε, στην πλατεία και λέει: ρε παιδιά, βοηθήστε την κατάσταση να αποχωρήσουν οι πρόσφυγες. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ρατσισμό. Νομίζω ότι, δηλαδή, εντάξει, να βοηθήσω εγώ, ας πούμε, προσωπικά κάποιο άτομο, κάποιο πρόσωπο, ασχέτως από την ταυτότητά του ή τη θρησκεία του ή το χρώμα του ή οτιδήποτε, αλλά να μπορέσω να βοηθήσω τον άνθρωπο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση έχει βγει έτσι λίγο από το μέτρο. Παρ' όλα αυτά, και αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ όμως ψάχνουν ένα καλύτερο αύριο, ψάχνουν ένα καλύτερο μέλλον. Έτσι είναι. Οπότε, κυρίως ψάχνουν την ασφάλεια. Ούτε εκείνους από την άλλη μεριά δεν μπορείς να κατηγορήσεις. Όχι, εννοείται. Εννοείται. Βάζουμε μία άνω τελεία εδώ, περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ναΐμ και τον Χάλετ στην παρέα μου. Χάλετ, εσύ είσαι Έλληνας. Mm-hmm. Βίωσες όμως το ρατσισμό γιατί εκπέμπεις κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Και ο κόσμος δεν είναι πάντα ανοιχτός στο διαφορετικό. Εσύ πώς το βίωσες όλο αυτό? Πώς το βίωσα? Ναι, έχω βίωσει ρατσισμό και έχω βίωσει πολύ ρατσισμό. Από μικρό παιδί υπήρχε αυτό το. Υπήρχε. Το βίαινα συνέχεια καθημερινά. Το βίαινα καθημερινά. Και μετά και στο γυμνάσιο και στο λύκειο και μεγαλώνοντας και χθες και σήμερα, κάθε μέρα το βιώνω. Αυτό που καλούμε να κάνω είναι να. Απλά να συνεχίσω να ζω, να προχωρήσω στη ζωή μου. Δεν είναι. Όπως υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που. Τους ενοχλεί η παρουσία μου, υπάρχουν και άνθρωποι που τα αγαπάνε αυτό που βλέπουν, οπότε εγώ είμαι με αυτούς που τα αγαπάνε και όχι με αυτούς που δεν τα αγαπάνε. Πολύ απλά. Τρομερό πάντως να κρίνεις έναν άνθρωπο από το χρώμα του, από τη θρησκεία του και να μην βλέπεις βαθιά μέσα του, να καταλάβεις ποιος είναι. Ναι, συμφωνώ. Και να μην σε ενδιαφέρει η ουσία. Είναι τρομερό αυτό. Mm-hmm. Εσύ πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό? Στην έλλειψη παιδείας, στην ξενοφοβία, από πού πιστεύεις ότι πηγάζει? Ο ρατσισμός. Ο ρατσισμός από πού πηγάζει? Ο ρατσισμός είναι, εντάξει, άμα ξεκινήσουμε να μιλάμε για το ρατσισμό, ο ρατσισμός υπήρχε πάντα και πάντα θα υπάρχει.
Και από τότε που δημιουργήθηκαν τα έθνη κράτη, πάντα υπήρχε ο κρατισμός. Εγώ είμαι διαφορετικός από σένα, εγώ είμαι Έλληνας, εσύ είσαι Σουδανός, εσύ είσαι Κύπριος, εσύ είσαι Τούρκος, εσύ είσαι... Κάτι που δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία, εννοείται, είμαστε όλοι... είμαστε άνθρωποι. Είμαστε όλοι, ναι, το ίδιο, αλλά εντάξει, πρέπει να υπάρχει αυτή η διαφορά για να μπορούμε να ανήκουμε κάπου. Εάν δεν ανήκουμε κάπου, έχουμε πρόβλημα σαν άνθρωποι, σαν ταυτότητες. Φυσικά, αλλά και πάλι, ο ρατσισμός δεν ωφέλησε ποτέ κανέναν. Συμφωνώ ότι ο ρατσισμός δεν ωφέλησε ποτέ κανέναν. Δεν κάνεις κάτι με τον ρατσισμό, δεν κερδίζεις κάτι. Ίσα-ίσα με τη διαπολιτισμικότητα και με τη δεκτικότητα του διαφορετικού, εκεί κερδίζεις πραγματικά. Φυσικά. Αλλά ναι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν το βλέπουν αυτό και δεν θέλουν να το γνωρίσουν καν. Κάποιο περιστατικό που να σου έχει συμβεί στο πλαίσιο του ρατσισμού που να σου έχει μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη σου υπάρχει? Υπάρχουν πολλές στιγμές. Υπάρχουν πολλές στιγμές, αλλά δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να το... Δεν θέλεις να το μοιραστώ. Ναι. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές στιγμές. Η αλήθεια είναι ότι ναι, υπάρχουν στιγμές δύσκολες. Εσύ να είμαι... Δεν μπορώ να θυμηθώ. Εντάξει, εγώ ίσως λόγω ότι λίγο το χρώμα μου δεν, ξέρεις, δεν κάνει τόσο μπαμ. Δεν ξέρω, δεν έχω βιώσει. Κοίταξε, σου λέω ότι δεν το έχω βιώσει για το κυρίως λόγο ότι δούλευα για αρκετά χρόνια, ας πούμε, για 8 χρόνια δούλευα στο Λούνα Πάρκ. Κάτι που έχει να κάνει με παιδάκια, κάτι που έχει να κάνει με την αθωότητα, κάτι που έχει να κάνει... Και ήμουν λίγο μακριά από το να το βιώσω τόσο έντονα. Εσύ που πιστεύεις ότι οφείλεται η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, όλο αυτό το φάσμα, το κομμάτι? Πιστεύω ότι είναι διαφορετικά. Μπορεί κάποιος να το έχει αποκτήσει το ρατσισμό χωρίς να το ξέρει, προσπαθώντας να αγαπήσει την πατρίδα του. Μπορεί κάποιος να το έχει αποκτήσει, όπως το είπες, από ξενοφοβία. Μπορεί για διάφορους λόγους. Πάντως και το δικό σου το κομμάτι στο πρόγραμμα Εστία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο, ας πούμε, ένα παιδί να αρρωστήσει, να πρέπει να πάει στο γιατρό, μία μάνα πώς ξέρει να επικοινωνήσει, πώς μπορεί να επικοινωνήσει. Από το πιο απλό μέχρι και το πιο σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σημαντική η προσφορά σου. Ναι, η παρουσία του διερμηνέα είναι πάντα σημαντικό. Και είτε σε ιατρικά, είτε σε θέματα υγείας, είτε σε θέματα οτιδήποτε αφορά τα έγγραφά τους, οτιδήποτε σε διάφορα. Είναι... Αν πούμε, ας πούμε, το σημαντικό, όπως είπατε πριν λίγο, μία μάνα μπορεί το βράδυ να δει το παιδί του, έχει περιπτώσει. Την πρώτη κίνηση που θα κάνει είναι να καλέσει τον διερμηνέα. Δηλαδή, εμείς οι διερμηνέοι, ας πούμε, είμαστε το 24ωρο, το τηλέφωνο το έχουμε δίπλα μας, μπορεί ανά πάσα στιγμή να χτυπήσει το τηλέφωνο. Είστε 24 ώρες το 24ωρο. Και να τρέχεις, ας πούμε. Στο καθήκον. Ναι, οποιοδήποτε, όποιο από τα δύο νοσοκομεία εφημερεύει. Αρχικά κάνουμε μέσω τηλεφώνου. Τη μετάφραση, μέχρι να φτάσουμε εκεί, αν είναι κάτι σοφαρό και τα λοιπά. Επίγον. Αν είναι κάτι, ας πούμε, μπορείς να το λύσεις μέσα από το τηλέφωνο, το λύνεις εκείνη την ώρα μέσα από το τηλέφωνο και η άλλη πλευρά, είτε είναι ιατρός ή και οτιδήποτε, ας πούμε, μπορεί να σου πει δεν χρειάζεται να έρθεις, θα το λύσουμε και θα σε καλέσουμε ξανά. Οπότε η επικοινωνία μας είναι πάντοτε. Ουσιαστικά ο πρώτος άνθρωπος που καλούν είσαι εσύ. Ναι. Και για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν. Δηλαδή, να σας δώσω καταλάβεις, και στο πρόγραμμα που έρχονται, ας πούμε, στο Εστία, θέλει να μιλήσει, ας πούμε, με τον κοινωνικό λειτουργός που είναι υπεύθυνος της οικογένειας, πάει στο κοινωνικό και ζητάει τον διερμηνέα. Δεν μπορεί να πει τίποτα στο κοινωνικό. Είσαι στην πρώτη γραμμή. Ναι, στην πρώτη γραμμή, ό,τι αντιμετωπίζει ο διερμηνέας, τα μεταφέρνει, ας πούμε, εκεί που ανήκει το θέμα, θα βρεθεί η λύση και το αντίθετο. Και των δύο οι δράσεις είναι πολύ σημαντικές και έχουν να κάνουν με την άμεση επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Με σένα, με τα παιδιά και φυσικά με τους γονείς των παιδιών και εσένα με όλο το φάσμα των προσφύγων. Από το μικρότερο στην οικογένεια, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Πώς το διαχειρίζεσαι όλο αυτό το κομμάτι? Θέλω να πω, εσύ, ας πούμε, Χάλετ, που εργάζεσαι με τα παιδιά, που δουλεύεις με τα παιδιά, έχεις ένα κομμάτι, μεγάλο κομμάτι ευθύνης για αυτά τα παιδιά.
και είναι το κομμάτι της παιδείας τους στο σχολείο. Δεν δένεσαι με αυτά τα παιδιά. Δεν είναι μετά δύσκολο έτσι λίγο να αποκοπείς και να αποστασιοποιηθείς, αν αυτό χρειαστεί να γίνει? Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαι συνέχεια με τα παιδιά, οπότε δεν είμαι ένας δάσκαλος μέσα στην τάξη που είμαι συνέχεια με κάποια παιδιά τα οποία τα βλέπει κάθε μέρα κτλ. Εγώ ουσιαστικά αυτό που κάνω, η δουλειά μου είναι λίγο αποστασιοποιημένα από όλο αυτό το κομμάτι. Όταν χρειάζεται, επεμβαίνω. Δεν είμαι συνέχεια μαζί τους, οπότε ναι, δεν είναι για εμένα, δεν είναι τόσο δύσκολο. Δουλεύετε με συγκεκριμένες οικογένειες? Εγώ ο καθένας αναλαμβάνει συγκεκριμένες οικογένειες? Εγώ όχι, Λόγω της γλώσσας. Λόγω της γλώσσας. Ας πούμε, εγώ ανήκω σε δύο ομάδες, επειδή ξέρω τα αράβικα και τη μητρική μου γλώσσα που είναι τα κούρδικα. Εργάζομαι με συγκεκριμένα άτομα που ξέρουν τα αράβικα και κούρδικα μόνο. Ο Χάλεντ δουλεύει με τα παιδιά σύνολο του προγράμματος. Εσύ επεμβαίνεις, Χάλεντ, όπου χρειαστεί ουσιαστικά. Οπότε, άμα χρειαστεί κάποιο άλλο διερμηνία. Εσύ όμως είσαι με συγκεκριμένες οικογένειες. Ναι. Άρα εσύ λοιπόν αναπτύσσεις έτσι μία παραπάνω σχέση με αυτούς τους ανθρώπους. Πόσο μάλλον όταν βρίσκεσαι εκεί στις πιο δύσκολες στιγμές τους, έτσι. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να τις αποφεύγουμε, διότι δηλαδή στο κάτω-κάτω εμείς είναι το επάγγελμά μου, είναι η δουλειά μου. Οπότε εγώ είμαι εδώ για να κάνω τη δουλειά μου. Και αποφεύγουμε με κάποιο τρόπο όσο μπορούμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας από το. Γιατί, ας πούμε, ένας πρόσφυγας μπορεί να έρθει να σε κοιτάει στα μάτια, περιμένει από σένα τη βοήθεια, ενώ άλλος είναι που θα τον βοηθήσει. Εγώ με κάποιο τρόπο μπορώ να του εξηγήσω ότι, ξέρεις τι, εγώ είμαι εδώ για να μεταφέρω αυτά που λες εσύ στον άνθρωπο που θα σε βοηθήσει. Και όχι απλά εγώ ξέρεις θα τι, σε βοηθήσω. Βρε να είμαι, είσαι η φωνή τους. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Ναι, αυτό. Είσαι η φωνή τους. Αυτό. Ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, δεν μπορούν να πούν τίποτα. Αυτό, ούτε ακριβώς. Καν αυτό που τα βασικά για εμάς δεν μπορούν να πούν. Έτσι είναι. Γι' αυτό και είσαι τόσο σημαντικός για εκείνους. Δηλαδή δεν μπορείς να παραμβαίνεις τα όρια της δουλειάς σου, ας πούμε, με κάποιο τρόπο. Είναι κάπου που, ας πούμε, μπορεί να είσαι μπροστά σε ένα θέμα ψυχολογικό, τραύμα νους, μικρού παιδάκι και να εκεί τώρα να κοιτάζεις τώρα να κάνω κάτι παραπάνω από το ρόλο μου, να τον βοηθήσω. Είσαι σε φάση, όχι, δεν θα το κάνω. Όχι, χάνω την ανθρωπιά μου για να κάνω τη δουλειά μου. Ή χάνω τη δουλειά μου επειδή είμαι αυτός ο άνθρωπος. Εκεί ψάχνεις, ας πούμε, τη μεσαία λύση. Μια χρυσή τομή, ουσιαστικά. Έτσι. Ούτε να χάσω τη δουλειά μου, να κάνω κάτι παραπάνω από τη δουλειά μου, ούτε να το παραμελήσω το παιδάκι, να είμαι παρόν, ας πούμε, εκεί, όσο μπορώ να βοηθήσω, να βοηθήσω. Χάλετ, τα παιδιά των Ελλήνων, πώς αντιμετωπίζουν τα προσφυγόπουλα στο σχολείο? Εδώ στην Κρήτη, πολύ καλά. Πολύ καλά. Δεν έχω ακούσει εγώ κάτι. Γιατί υπάρχει και το φαινόμενο που φυσικά κάποιοι γονείς δεν θέλουν τους πρόσφυγες, οπότε μπορεί αυτό να το περνούν και στα παιδιά τους, γι' αυτό σε ρωτώ. Ναι, συμφωνώ, αλλά εδώ στην Κρήτη δεν έχω ακούσει τίποτα. Κανένα περιστατικό. Κανένα περιστατικό και ίσα ίσα που πάρα πολλοί γονείς θέλουν να βοηθήσουν κιόλας. Δηλαδή υπάρχουν γονείς που παίρνουν και τηλέφωνο και λένε μήπως να φέρω κάτι στον άνθρωπο που μπορεί να μην έχει κτλ. Φέρω ρούχα να του φέρω. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση μέσα στα σχολεία. Οι γονείς σου, Χάλετ, τουλάχιστον στα σχολεία αυτά που συνεργαζόμαστε εμείς. Mm-hmm. Σε πάω τώρα λίγο πάλι πίσω στη συζήτηση. Ναι. Οι γονείς σου πώς προσαρμόστηκαν εδώ, πόσο εύκολα προσαρμόστηκαν εδώ τότε όταν ήρθαν εκείνοι? Τότε ήταν πιο εύκολα, ήταν πιο δύσκολα, τώρα είναι πιο δύσκολα λόγω και του προσφυγικού θέματος που υπάρχει? Τι θεωρείς εσύ? Πώς προσαρμόστηκαν οι γονείς μου? Ο πατέρας μου ήρθε το 1964. Η μητέρα μου ήρθε το 1970. Δεν ξέρω αν ήταν καλύτερα ή χειρότερα. Εγώ νομίζω ότι ήταν πιο δύσκολα, γιατί μάλλον δεν υπήρχαν πολύ διαφορετικοί στην Ελλάδα, τόσο πολύ. Τώρα, αν έρθουμε στο τώρα, είμαστε, ναι, τώρα, άλλο άκρο, είμαστε τώρα. Στο άλλο άκρο. Αλλά αυτό το άλλο άκρο είναι ότι το καλό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι πρώτοι που ήρθανε, έχουν κάνει και παιδιά. Αυτά
τα παιδιά έχουν ζήσει εδώ. Οπότε, όσο περισσότεροι είναι, τόσο περισσότερο φαινόμαστε, φαίνονται και είναι πιο εύκολο μετά η ζωή και για τους επόμενους, για την επόμενη γενιά. Για μένα ήταν δύσκολα τα πράγματα, αλλά για την επόμενη γενιά, για τα παιδιά μου, ας το πούμε έτσι, ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί πλέον η κοινωνία έχει αρχίσει να τους δέχεται. Βλέπει το διαφορετικό, φαίνεται το διαφορετικό, οπότε τους δέχεται. Καταλαβαίνει ότι αυτό το διαφορετικό δεν είναι κάτι κακό, είναι κάτι καλό. Οπότε ναι, σιγά σιγά αρχίζει ο κόσμος και μαθαίνει. Και μαλακώνει γύρω. Και μαλακώνει και μαθαίνει και. Γενικότερα, από ό,τι καταλαβαίνω, τα προγράμματα που συμμετέχουν οι πρόσφυγες περικλείουν όλες τις υπηρεσίες. Όταν οι πρόσφυγες βγουν από αυτά τα προγράμματα, παραδείγματος χάρη το πρόγραμμα Εστία, πώς στέκονται στα πόδια τους μόνοι τους? Υπάρχει άλλο ένα πρόγραμμα που ακριβώς μετά από το Εστία μεταφέρονται σε άλλο πρόγραμμα με λιγότερη στήριξη, ένταξη. Δηλαδή, το πρόγραμμα, ας πούμε, το Εστία είναι το πρόγραμμα ένταξη. Προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν στην κοινωνία, να αποκτήσουν τα έγγραφά τους, να μάθουν πώς θα ψάχνουν δουλειά, να ζητήσουν εργασία, να μάθουν την πόλη που ζουν, να ξέρουν τους κανόνες, τους νόμους, οτιδήποτε αφορά για αρχή. Μετά από το Εστία, νομίζω υπάρχει άλλο ένα πρόγραμμα του ΔΟΜΑ, αν δεν κάνω λάθος, που επίσης, δηλαδή αποχωρούν από το Εστία, έχει άλλο πρόγραμμα του ΔΟΜ, δεν ξέρω ποια είναι η αρμόδια τους ακριβώς, αλλά ξέρω είναι, τους προσφέρουν πούμε, κάποια μαθήματα ελληνικά, να μάθουν καλά ελληνικά, τους βοηθάνε να βρουν δουλειά για άλλο ένα διάστημα. Τώρα μετά που είχε πέρα δεν γνωρίζω. Ουσιαστικά η βοήθεια ελαττώνεται σιγά σιγά, μέχρι που αυτοί οι άνθρωποι θα σταθούν στα πόδια τους μόνοι τους, έτσι? Ναι, εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος, γιατί πριν και με ρώτησες, πώς ενταχθήκαν οι γονείς μου. Οι γονείς μου ενταχθήκαν μόνοι τους. Άμα θέλει κάποιος άνθρωπος να ενταχθεί, άμα θέλει ένας άνθρωπος δηλαδή να πατήσει τα πόδια του, πατάει μόνος τα πόδια του, δεν χρειάζεται. Χρειάζεται βοήθεια στην αρχή. Σίγουρα, συμφωνώ, αλλά γίνεται χωρίς. Εάν θέλει, πραγματικά, το κάνει. Δεν είναι κάτι φοβερό γι' αυτόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο που ήσασταν σήμερα εδώ. Μας είπατε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και πράγματα που πρέπει να ακουστούν και να ακούσουν άνθρωποι, είτε πρόσφυγες παίρνοντας δύναμη μέσα από εσάς, είτε και άνθρωποι Έλληνες, οι οποίοι πρέπει να ακούσουν και την άλλη πλευρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Και εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Εμείς θα ξαναείμαστε μαζί την επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.